Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού, εδώ, του Candy Speaking καναλιού και σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για ένα θέμα που μου αρέσει, γιατί δεν θα ήταν Candy Speaking αν η Candy μίλαγε και μίλαγε για πράγματα που δεν της αρέσουνε. Σήμερα λοιπόν, εκάθισα εδώ και σας έβαλα μπροστά μου για να μιλήσουμε λίγο για το... αυτό που λέμε οι επιστήμονες... narrative theorizing, δηλαδή για όλες αυτές τις... storytelling, θεωρίες και πώς βοηθούν στην επικοινωνία, την interpersonal και γιατί όχι και την professional κάποιες φορές, γενικότερα ανάμεσα σε ανθρώπους. Έχω κάνει εγώ την έρευνά μου, διότι έχω και αντίστοιχα μαθήματα στη σχολή για τα οποία πήγα στη σχολή, για να είμαστε και ακριβείς. Με αφορά πάρα πολύ η επικοινωνία και με τους άλλους ανθρώπους αλλά και με τον εαυτό μας. Και βρήκα ένα διαμαντάκι μέσα από αυτό και το συνέδεσα έτσι με κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου και με κάποια άλλα πράγματα που θίγω στην θεραπεία που κάνω με τον ψυχιατρό μου και ούτω καθεξής. Το να λες ιστορίες είναι εξαιρετικά θεραπευτικό. Οι άνθρωποι χτίζουν και επικοινωνούν τις ταυτότητές τους, τις κουλτούρες τους, μερικώς έστω, μέσα από τις ιστορίες που λένε. Αυτό σημαίνει και ότι μας δείχνουν τι είδους άνθρωποι είναι, με τι αντίληψη και με τι ηθικές αξίες ή με τι μοντέλα έχουν μεγαλώσει, αλλά και ότι μπορούν να διαμορφώσουν την άποψη που έχουν για μια μνήμη, για ένα τραυματικό γεγονός, για μια απώλεια μέσα από την εξιστόρηση. Και είναι ένας μαγικός τόπος αυτός, στον οποίο αυτός που εξιστορεί την ιστορία, ο αφηγητής έρχεται και συναντιέται με τον ακροατή και μαζί αναλύουν και φτιάχνουν μια νέα οντότητα. Αυτήν λοιπόν που κάπου συναντιούνται, αυτοί που βρίσκουν την διήγηση και επισημαίνουν τα σημαντικά σημεία μιας ιστορίας. Τι λες βρε Μαριλένα θα μου πείτε τώρα? Θα σας εξηγήσω, διότι έχω frameworks εγώ να τα υποστηρίξω. Δεν κατηγορία της στασία, έχω χαρτιά την ασφάλεια. Χείρος με τρία παιδιά, πρεζόνια και τα τρία. Έχω χαρτιά από την ασφάλεια, δεν κατηγορία της στασία. Σύμφωνα με τον Μπόκνερ, η αφήγηση μιας ιστορίας μας βοηθάει στο να φέρουμε τη λογική στην ιστορία και να δούμε τις πολλαπλές ερμηνείες που μπορεί μια ιστορία να έχει. Γιατί προφανώς μια ιστορία δεν μπορεί να είναι μονοπλευρή, έχει πολλά επίπεδα, πολλές ερμηνείες, είναι πολλές φορές μπερδευτική και πολυφωνική και έχει πάρα πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν. Φαντάζομαι ότι σας έχει τύχει, όπως έχει τύχει και σε μένα, να ζήσετε το ίδιο πράγμα με ένα φίλο και η ιστορία που μπορεί να αφηγηθείτε αργότερα να έχει πολλές σημαντικές αλλαγές ή διαφορές ή αντίστοιχα με τον καιρό όσο περνάνε τα χρόνια και λέτε αυτή την ιστορία, η ιστορία αυτή να αλλάζει. Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί οι ιστορίες έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν. Όταν διηγούμαστε μια ιστορία, ένα event, δηλαδή κάτι που μας έχει συμβεί, στην ουσία, στην προσπάθειά μας να το βάλουμε σε μια σειρά και να έχει μια συνέχεια και σαφήνεια, το κάνουμε πιο μικρά διαχειρίσιμα κομμάτια και μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τον εαυτό μας, αλλά και για την ίδια την ιστορία πάρα πολύ πιο εύκολα. Οι ιστορίες λοιπόν βοηθούν τους ανθρώπους να χτίσουν, να διαμορφώσουν, να βελτιώσουν τις ταυτότητές τους. Και η ερώτηση είναι πώς αυτές οι διηγήσεις διαμορφώνουν ή βοηθούν στην διαμόρφωση αυτών των ταυτοτήτων. Αυτό χρειάζεται να ερμηνευθεί μέσα από αυτές τις ιστορίες. Δεν σας βγάζει νόημα όλο αυτό? Θα σας το πιάσω λοιπόν από αλλού. Λέμε ότι όταν κάνουμε ένα πείραμα ή όταν κάνουμε μία έρευνα, αυτός που τρέχει το πείραμα ή την έρευνα επηρεάζει το αποτέλεσμα και επηρεάζεται και ο ίδιος από το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό και δεν έχω τα κατάλληλα λεξιλόγια να σας το εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ισχύει. Δεν υπάρχει ποτέ το απόλυτα μονωμένο πείραμα. Και δεν μιλάω για πείραμα φυσικής, μιλάω και για πείραμα κοινωνικό και ψυχολογικό και όλα αυτά. Πάντοτε θα επηρεάζει ο ερευνητής το πείραμα και το πείραμα τον ερευνητή. Πάντοτε θα υπάρχει ένα interaction εκεί πέρα. Και αυτό είναι και το φοβερό. Διότι φίλοι μου, αν εγώ ξεκινήσω να σας εξιστορώ λοιπόν μια ιστορία που μπορεί να είναι όντως πάρα πολύ τραυματική και να έχει να κάνει με απώλεια όπως είπα ή με κάτι, με έναν χωρισμό, ας μην το πάμε πολύ μακριά, αυτό μπορεί να με βοηθήσει και για την αυτοεκτίμησή μου, γιατί θα καταλάβω, θα φέρω, είπαμε, τη λογική πίσω στην ιστορία, θα τη σπάσω σε μικρά κομμάτια και θα ερμηνεύσω τα διαφορετικά αυτά επίπεδα που υπάρχουν στην ιστορία, αλλά και θα καταλάβω τον εαυτό μου, θα καταλάβω σε τι δίνω σημασία και σε τι όχι, τι θα έπρεπε να κρατήσω για μελλοντική χρήση και τι θα έπρεπε να απορρίψω, ποιο είναι βοηθητικό για μένα για να συνεχίσω και ποιο
δεν μου προσφέρει τόση αξία, άρα θα έπρεπε να μην έχω τόση σημασία, να μην βάζω τόσο focus πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται Personal Myth Theory από την McAdams, η οποία στην ουσία ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι μπορούν να ξαναπούν την ιστορία τους όταν οι τρέχουσες συνθήκες είναι μη παραγωγικές ή εξουθενωτικές. Το restoring λοιπόν, η πεποίθηση ότι μπορούμε να ξαναπούμε αυτή μας την ιστορία, restoring, να την ξαναπούμε, μας παρέχει ένα μέσο για να δημιουργήσουμε αυτές τις καινούργιες ερμηνείες, να βελτιώσουμε την αντίληψή μας για αυτά τα γεγονότα που έχουμε βιώσει και να τα κατανοήσουμε και καλύτερα. Η μνήμη μας είναι ατελής. Δεν είναι τέλεια. Μπορεί από το storytelling, μπορεί από τον καιρό, μπορεί από άλλους παράγοντες τραυματικούς ή μη, να παραλλαχθεί. Μπορεί να αποκρύψει κάποια κομμάτια από ένα γεγονός και να τονίσει κάποια άλλα ή το αντίθετο. Το σίγουρο είναι ότι τις μνήμες μας τις επηρεάζουμε. Και ένας από τους τρόπους για να επηρεάσουμε τις μνήμες μας είναι το να λέμε ιστορίες. Δεν μας δίνει αυτό ένα φανταστικό εργαλείο για το πώς θυμόμαστε κάποια πράγματα και πόσο μας πονάνε, αλλά και για το πώς βιώνουμε αντίστοιχα πράγματα σε μέλλον. Η ιστορία λοιπόν που λέμε στον εαυτό μας για τον εαυτό μας, η ιστορία που λέμε στους άλλους για τον εαυτό μας, επηρεάζει και διαμορφώνει αυτόματα, σχεδόν στιγμιαία, τον εαυτό μας. Αν εγώ γνωρίσω έναν άνθρωπο που δεν με ξέρει και κάτσω και του πω λοιπόν μια ιστορία για το ποιος είμαι εγώ, δεν θα δείξει πάρα πολλά πράγματα και για το πώς με βλέπω, αλλά και για το πώς θα με βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Σας έχει τύχει ποτέ να πείτε κάτι και μετά αυτό να εντυπωθεί στον άλλον και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας? Δηλαδή, μωρέ, συγγνώμη που γκρινιάζω. Και καρφώνεται η ιστορία που έχει πει ο άλλος στον εαυτό του, είναι ότι εσύ συγκρινιάρα, γιατί εσύ έχεις πει αυτή την ιστορία. Ή αυτό το παράδειγμα. Είμαι πολύ stubborn, πώς το λέμε, επιμένων, είμαι πεισματάρης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική συζήτηση, γιατί εμένα μου έχεις πει την ιστορία σου, μου έχεις παρουσιάσει τον εαυτό σου. Είπαμε λοιπόν, αυτό είναι παντοδύναμο, είναι φανταστικό εργαλείο. Γιατί μας βοηθάει, μας κάνει ένα recenter, ένα recalibration και σκεφτόμαστε ποια είναι η ιστορία που θέλουμε να πούμε. Και για τους άλλους, αλλά και για το πώς θα διαμορφώσει τον εαυτό μας. Αν είμαστε καλοί, έξυπνοι και εργατικοί και αυτό είναι αυτό που θέλουμε να δείξουμε, αυτή είναι η ιστορία που θέλουμε να πούμε, τότε αυτό θα λαμβάνουν και άλλοι από μας, αλλά και αυτό θα αρχίσουμε να πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, αυτό το βίντεο τι ήθελα να πω. Έχει δύο σκέλη. Το storytelling, οι ιστορίες που λέμε, έχουν να κάνουν και με το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας από το παρελθόν, πώς μαθαίνουμε από αυτό, τι καταλαβαίνουμε και τι επίθετα, τι χαρακτηρισμούς αποδίδουμε στον εαυτό μας. Να το ένα το σκέλος, αλλά έχει και αυτή την τεράστια δύναμη και ισχύ να μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας σε διάφορες συνθήκες στο μέλλον. Πόσο πολύ το διαμορφώνουμε, το πόσο πολύ ξεπερνάμε αυτά που έχουμε βιώσει και το πόσο καλά μπορούμε να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον και το τι ιστορία θα πούμε στο μέλλον για μας, είναι αυτό που θέλω να σας μείνει. Θέλω λοιπόν να αισθάνεστε τυχεροί, γιατί αν λέτε την ιστορία ότι εγώ είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος, θα είσαστε ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Όταν λέτε ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάρα πολύ αγάπη, θα έχετε πολύ αγάπη. Το αντίστοιχο, το αρνητικό, αν θεωρείτε τον εαυτό σας άτυχο, αν θεωρείτε τον εαυτό σας κακόμοιρο, αν θεωρείτε, αν αυτή είναι η ιστορία που λέτε στον εαυτό σας, ότι δεν σας αξίζει να αγαπηθείτε, ότι δεν σας αξίζει να τύχετε, ότι γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος μαζί μου αφού εγώ είμαι έτσι και έτσι και έτσι, τότε αυτό είναι αυτό που θα δείχνετε, αυτό είναι αυτό που θα εκπέμπετε και αυτό είναι που θα πιστεύετε. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη μνήμη μας και τις ιστορίες μας και την εικόνα μας, την αυτοεικόνα μας, τον έλεγχο που έχουμε και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε γεγονότα στη ζωή μας. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ, πάρτε λίγα λεπτά να σκεφτείτε ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι. Αν πάω σε ένα ραντεβού και σε μια συνέντευξη, θα δείξω, θα εξιστορήσω τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ιστορία για μένα? Πιθανολογώ πως όχι. Γιατί στη μία περίπτωση αυτό που θέλω να δείξω είναι κάποια άλλα χαρακτηριστικά και στην άλλη περίπτωση κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Άρα,
Είμαστε πολλά και πράττουμε, ζούμε και δείχνουμε αυτά που επιλέγουμε. Επιλέξτε τα θετικά. Είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο. Επιλέξτε τα θετικά και τα καλά. Πείτε την ιστορία στον εαυτό σας που θέλετε. Πείστε τον αν χρειάζεται να κοιμηθείτε λίγο καλύτερα, ότι είστε καλός άνθρωπος, αποδοτικός, ότι δεν βλάπτετε, ό,τι σας κάνει εσάς να μην χάνετε τον ύπνο σας. Και κάποιες άλλες στιγμές που είναι καλύτερο να το διαχειριστείτε, ανοίξτε αυτά τα κουτιά της μνήμης, εξιστορίστε τα, φέρτε τα μαζί σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανάλογα με τη συνθήκη και αρχίστε να ψάχνετε, αρχίστε να αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και τα story times είναι τα αγαπημένα βίντεο που κάνω εδώ στο YouTube, γιατί σας λέω μια ιστορία και μετά την ακούω αυτή την ιστορία και μετά την ξανακούω αυτή την ιστορία και συνειδητοποιώ πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Συν της άλλης, συνειδητοποιώ πόσο την ίδια ιστορία μπορεί αυτοί οι 5, 3, 2, 1 άνθρωποι που την έχουν ζήσει να την έχουν αντιληφθεί τόσο διαφορετικά. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ μαγικό? Γι' αυτό είναι και μια θεραπευτική μέθοδος, γι' αυτό είναι και μια μέθοδος που προάγει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και γι' αυτό είναι και μια μέθοδος βελτίωσης του εαυτού, αλλά και του μέλλοντος, της εικόνας μας, της ζωής μας, της πράξης μας, της καθημερινότητάς μας. Ελπίζω να σας έβαλα σε σκέψεις. Να πείτε ρε παιδί μου κάπου σε ένα φίλο ότι είδα ένα βίντεο στο YouTube με μια κοπέλα που είναι έτσι λίγο μυστήρια και έλεγε αυτό για τις ιστορίες και εγώ μπήκα να το ψάξω. Μπήκα να ψάξω το account making theory και το personal me theory και κάτι άλλα frameworks που έλεγε και το Mandela effect και πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν επηρεάσει τη μνήμη τους και έχουν κάνει έτσι και πώς η μνήμη μας είναι πολύ αδύναμη και τι τελικά πιστεύουμε και τι τελικά μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι θέμα της ιστορίας που λέμε. Narrative, storytelling και theorizing λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου τα σχόλιά σας στο κάτω από το βίντεο, αν καταλάβατε τι ήθελα να πω, αν πρόσθεσε κάποια αξία αυτό στη μέρα σας, αν δεν πρόσθεσε, ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να προσθέσει. Γράψτε μου αν έχετε βιώσει ποτέ αυτό που λέμε ότι είμαι εγώ και εσύ και κάτι γίνεται και μετά το εξιστορούμε τελείως διαφορετικά, έχει πάρα πολύ πλάκα και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Κάντε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί τζάμπα είναι και γιατί κάνετε ένα παιδί που διαβάζει χωρίς κανέναν λόγο ευτυχισμένο και πάντα έτσι χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν ευτυχία και θετική θέαση στα πράγματα. Αυτό θα είναι έτσι κι αλλιώς και το μότο μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε και μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken!